Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος της εκπομπής Αναλυτής και για σήμερα, εδώ, Τρίτη, 26 Οκτωβρίου. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στους εορτάζοντες, να πούμε. Χρόνια πολλά και στην Χρυσούπολη και στην Θεσσαλονίκη. Και τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής, συνηθίζομαι λίγο να κάνουμε και κάποια μικρό ταξιδάκια όλο αυτό το διάστημα. Θα πάμε όμως σε ένα μακρινό ταξίδι τώρα, μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου πραγματικά η ιστορία από αυτό που θα ακούσουμε τώρα, όντως, πέρα από το γεγονός ότι θα μας κάνει να νιώσουμε ευχάριστα και θα το καταλάβετε γιατί το λέω αυτό, θα μας συγκινήσει κιόλας, γιατί ακριβώς είναι μια ιστορία η οποία θα λέγαμε ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γευματοποιηθεί, να υλοποιηθεί, να γίνει, κι όμως γίνεται πράξη και μάλιστα και από μια πολύ αξιόλογη γυναίκα, την οποία θα την καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως. Ο λόγος για την κυρία Άννα Μυριάδου, η οποία είναι καβαλιώτισσα καθαρά στην καταγωγή. Από το Λονδίνο, λοιπόν. Καλησπέρα, κυρία Μυριάδου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ. Καλά. Εσείς πώς είστε στο όμορφο Λονδίνο? Υπέροχα. Τέλεια. Μπράβο. Λοιπόν, για να καταλάβουμε λίγο και να δώσουμε και στους φίλους τηλεθεατές το τι ακριβώς θα ακούσουμε από εσάς τώρα, να πούμε ότι είστε μια καβαλιώτισσα η οποία αποφασίσατε ενδεχομένως και όπως και πράττουν και πάρα πολλοί Έλληνες να αφήσουν ενδεχομένως τη χώρα για καλύτερη ζωή στο Λονδίνο. Και καταφέρατε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε νομίζω 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, να διαπρέψετε και να είστε general manager πλέον σε μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων, έτσι. Ναι, ισχύει, έτσι είναι. Βέβαια, η αρχή δεν ήταν τόσο εύκολη όσο την ακούμε τώρα. Ναι. Ζοριστήκαμε όλοι από τα πρώτα βήματα. Πριν ήμουν αλλού manager, τώρα είμαι σε άλλη εταιρεία manager. Είναι μια λυσίδα εστιατορίων που πραγματικά διαπρέπει εδώ στο Λονδίνο, με έναν πολύ αξιόλογο άνθρωπο, σπουδαγμένο, ψαγμένο, τον κύριο Νεόφυτο Χριστοδούλου. Ναι. Ουσιαστικά με βρήκανε, δεν τους βρήκα. Ψάξανε, μάθανε για μένα. Αυτή είναι και η επιτυχία, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, κυρία Μυριάδου. Δηλαδή το γεγονός ότι σας εντόπισαν. Ναι, με εντόπισαν γιατί να ξέρετε ότι το Λονδίνο μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο και τεράστιο, αλλά η ελληνική κοινωνία είναι μικρή. Και ακούστηκα γενικά στο χώρο, τι πρόσφερα στο προηγούμενο κατάστημα που ήμουνα, πώς πήγαν οι δουλειές και πώς συνεχίζουν να πηγαίνουν. Και έτσι η κυρία Μαρία Κανά μου έκανε την τιμή με μια πάρα πολύ καλή πρόταση, ώστε να τους επιλέξω. Μου δώσανε μεγάλη εμπιστοσύνη και τώρα είμαι μαζί τους και εύχομαι να πάνε όλα καλά όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Έτσι, πραγματικά. Να πούμε ότι βλέπουμε και κάποια πλάνα, γιατί προσφάτως υπήρξε και συνέντευξη και σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας και στον Αλφα συγκεκριμένα και στην εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Μάνεση και με τον επαγγελματία των εστιατορίων αυτών. Οπότε, κυρία Μυριάδου, θα λέγαμε ότι, να το πω και λίγο έτσι χαριτολογώντας, μαθαίνετε το σουβλάκι και το πιτόγυρο και στους Βρετανούς, έτσι, για να το πούμε αυτό. Το ξέρουνε. Το ξέρουνε. Το ξέρουν. Και τη λατόπιτα, δηλαδή, όλα αυτά τα ξέρουνε. Όλα τα ξέρουνε. Είναι πολύ... Έχουν έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα, να ξέρετε, το είναι τον πρώτο προορισμό που επιλέγουν οι Άγγλοι. Ναι. Και γενικά τα έχουν γευστεί, έχουν πάρει γεύση από όλα αυτά και τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα τον τζατζίκι. Τον τζατζίκι. Λατρεία τον τζατζίκι. Και γύρω στα πάντα. Τα πάντα ξέρουνε. Μάλιστα. Να και κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε κι εμείς εδώ. Το τζατζίκι έχει την τιμητική του και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία. Εννοείται. Ναι, είναι σαλάτα τζατζίκι και φυσικά Greek salad, έτσι. Έτσι, Greek salad. Έτσι. Αυτό το ζητάνε και εδώ όταν έρχονται. Λοιπόν, κυρία Μυριάδου, τώρα οι επόμενες βλέψεις φυσικά, είστε σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι πραγματικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, ανοίξατε φτερά και πλέον διηγείτε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων, σαν general manager. Ουσιαστικά συμβουλεύετε και λέτε το τι ακριβώς μπορεί να γίνει στην επιχείρηση. Και πραγματικά το γεγονός ότι έχετε καβαλιώτη και είστε καβαλιώτισσα, Βέρα Καβαλιώτη, εδώ πέρα γεννηθήκατε, μας τιμάει και την καβάλα. Έτσι, να πούμε αυτό το γεγονός. Και εμένα με τιμά, γιατί η καβάλα την αγαπώ, μου λείπει. Η αλήθεια είναι αυτή.
γιατί το μυαλό μου είναι πάντα πίσω. Ό,τι και να γίνεται εδώ, η ξενιχτιά είναι ξενιχτιά. Όσο ωραία και να περνάς και να δημιουργείς πράγματα, το μυαλό σου είναι πάντα πίσω. Νομίζω τα επόμενα βήματα είναι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Ήδη εξελισσόμαστε. Και το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι μας ακούνε. Και η Μαρία Ικανά μ' ακούει και ο νεόφυτος Χριστοδούλου μ' ακούει. Οπότε, ό,τι προτάσεις έχουμε, όχι μόνο εγώ και άλλα πρόσωπα στην εταιρεία, ακούγονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Έτσι, γι' αυτό σωστά. Και μπορείς να πας μπροστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, αυτό. Και να προσθέσουμε επίσης το γεγονός ότι ήταν, όπως είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, δύσκολη απόφαση το γεγονός ότι πήγατε. Και μάλιστα ρισκάρατε, αν θέλετε. Κάνετε ένα δικό σας στοίχημα για το αν θα εν τέλει κερδίσετε ή όχι. Και βλέπουμε ότι πραγματικά, και από τη στιγμή που σας εντόπισαν κιόλας, κυρία Μυριάδου, από την νέα εταιρεία την οποία είστε και στην αλυσίδα αυτή. Να διακόψω, δεν ήταν η μόνη. Ναι, δεν ναι. Ήταν η μόνη, να ξέρετε. Δεν ήταν, Ναι, όχι. Είχα και άλλες προτάσεις από άλλους Έλληνες επιχειρηματίες. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά επέλεξα, πιστεύω, τον καλύτερο. Έτσι, πολύ σωστά, πραγματικά, μπράβο. Αυτό πάει να πει επιτυχία. Αυτό πάει να πει κερδίσατε το στοίχημα, η κυρία Μυριάδου, και πόσο μάλλον το επαναλαμβάνω όταν είστε και καβαλιώτισσα που διαπρέπετε. Και μπράβο σας πραγματικά εδώ από την πατρίδα σας, από το ένα channel και από τον αναλυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμένουμε τώρα και τα επόμενα βήματά σας. Είμαστε σε επικοινωνία, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα έχετε κι άλλα να μας χαρίσετε τις επόμενους μήνες, επόμενα χρόνια. Να σας δούμε και ενδεχομένως και ακόμη και πιο μεγαλύτερες εταιρείες, για να δούμε. Λοιπόν, θα δείξει. Μακάρι. Το πιο σπουδαίο, κυρία Τζεμιδάκη, είναι ότι όταν εγώ ήρθα για πρώτη φορά στο Λονδίνο, δεν ήξερα λέξη αγγλικά για... Το πώς εγώ εξελίχθηκα, πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πραγματικά δεν ήξερα καν λέξη αγγλικά, το λέω αλήθεια αυτό το πράγμα. Ήξερα μόνο γερμανικά. Και το πείσμα μου με έκανε να μάθω και τη γλώσσα, αλλά και να πάω μπροστά. Μάλιστα, μπράβο. Όλοι μας το αξίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Το γεγονός ότι τώρα μας το λέτε και αυτό δεν ξέρατε και όλα δεν γνωρίζατε. Και όντως... Λέξη. Απίστευτο, εκεί κοιτάξτε και που είστε και που έχετε τώρα πραγματικά, που έχετε σκαρφαλώσει, θα λέγαμε. Μπράβο, μπράβο, πραγματικά, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και να συνεχίσετε να σπάτε πιάτα έτσι όπως τα είδαμε τώρα. Τα σπάμε εμείς εδώ, τα σπάμε. Συνέχεια, έτσι. Το ελληνικό στοιχείο παραμένει ακόμη και στους Άγγλους. Έτσι, ακόμη και στους Άγγλους παραμένει το ελληνικό στοιχείο, έτσι, πάντα. Λοιπόν, και φυσικά να δίνετε περισσότερο τζατζίκι για να το μάθουν ακόμη περισσότερο. Το παρακαλώ, έτσι, όχι έτοιμα πράγματα. Έτσι, χειροποίητο. Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.